Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Χατζηγιάννη. Είναι η μητέρα του 15χρονου από την Πάρο. Που είχαμε το περιστατικό εχθές, το συζητούσαμε. Πήρε εκτές το θέμα. Ναι, για κάτσε να την καλημερίσουμε. Καλημέρα, κυρία Χατζηγιάννη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι έγινε τώρα με το παιδί, για πείτε μας, εν συντομία. Να σας πω τη δική μου εκδοχή, εν συντομία. Λοιπόν, την Παρασκευή πιάσανε το παιδί. Ναι. Ενώ δεν οδήγωσε. Καθόταν απλά πάνω στο μηχανάκι και περίμενε τον σύντροφό μου να γυρίσουμε στο σπίτι. Α, δεν οδήγωσε. Μάλιστα. Όχι, δεν οδήγωσε. Ήταν σταματημένος. Του απαιτήσαν το τηλέφωνο. Ναι. Του πήραν το τηλέφωνο και δεν τον αφήναν να επικοινωνήσει μαζί μου. Ναι. Τον σταματήσαν δύο μηχανές ατομικές των αστυνομικών. Όχι βίας. Ναι. Και ένα τζιπ της αστυνομίας πάλι ατομικό. Όχι της, κάποιο περιπολικό. Ναι. Ο μικρός ζήτησε να μάθει αν όντως είναι αστυνομική. Του δείξανε κάποια ταυτότητα οι αστυνομικοί, γιατί δεν φοράγανε στολές. Ναι. Φοράγανε απλά μαύρα ρούχα. Το παιδί του απαιτήσανε να μπει στο περιπολικό. Ναι. Στο περιπολικό, συγγνώμη, στο τζιπ. Στο τζιπ, ναι. Το υποτιθέμενο περιπολικό. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ έπαιρνα όλη την ώρα εκείνη να δω πού είναι το παιδί, γιατί το ψάχναμε. Πηγήρισε ο σύντροφός μου για να γυρίσουν και δεν το βρήκε εκεί. Ναι. Να διευκρινίσω ότι από το σπίτι μας είναι 1,5 χιλιόμετρο το χωριό. Ναι. Και όχι 3 όπως υπόθηκε χτες. Ναι. Και το τμήμα από το χωριό είναι 15 χιλιόμετρα. Ναι. Δεν είναι 10 λεπτά που είπανε. Μάλιστα. Τον πήγαν στο τμήμα. Τον πήγαν στο τμήμα. Μάλιστα. Ναι, για εξακρίβωση στοιχείων μου είπαν. Ναι. Ναι. Όταν πλέον επικοινώνησα εγώ. Του πήραν αποτυπώματα. Όχι, αποτυπώματα δεν πήραν. Του αφαίρεσαν τα ρούχα. Ναι. Γιατί? Εγώ όταν πήγα εκεί, το βρήκα ημίγυμνο. Ναι. Και μου είπαν, μαμά μου, έκαναν έλεγχο σωματικό. Ναι. Για να δουν αν έχω, λέει, ναρκωτικά. Ναι. Μα και τελικά του κόψαν κλίση για μετακίνηση. Ναι, και τελικά του κόψαν κλίση για μετακίνηση, κλίση γιατί λέει δεν είχε δίπλωμα και δεν είχε ασφάλεια και δεν είχε χαρτιά το μηχανάκι. Ωραία. Τα οποία τα προσκομίσαμε. Είχαμε κάποια εξέλιξη τώρα το θέμα από χθες, το έχουμε, ναι, προβάλει κι εμείς. Εμένα μου δόθηκε μία αναφορά, ναι, λοιπόν, ναι, ότι το παιδί υπήρχε κάποια καταγγελία ανώνυμη τηλεφωνική, γι' αυτό του την είχαν στημένη και το πιάσανε. Αλλά χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος. Ανώνυμη καταγγελία για το γιο σας, εννοείται? Ναι, κάποια ανώνυμη, λέει, καταγγελία για το μηχανάκι που είχαμε εμείς. Αυτό σας το είπε η αστυνομία. Για ένα άσπρο μηχανάκι. Αυτό σας δεν μας δίνουν καμία διευκρίνηση άλλη. Αυτή η αναφορά, τι εννοείται αναφορά, η αστυνομία σας? Ναι, τις έδωσα, ναι, ναι. Εξήγησε η αστυνομία γιατί έγινε όλο αυτό τώρα. Επειδή... είχαμε, λέει, μια ανώνυμη καταγγελία. Ναι. Αυτό ούτε τώρα οδηγούσε. Ναι. Ή είχαν καταγγελία. Τι ακριβώς έχει γίνει? Θέλω μια σαφή απάντηση. Διασύρεται αυτή τη στιγμή το παιδί μου, ναι, στο νησί για 1,000 πράγματα. Και καλά, μια σαφή απάντηση κυρία δεν παίρνω. Θα το καλά κάνετε και θέλετε απάντηση, κυρία Χατζηγιάννη. Και θα περιμένουμε και εμείς να σας δώσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. 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 Λοιπόν, έλα κύριε Σπύρο μου. Λοιπόν. Ωραίο το θέμα. Γιατί είναι φτωχή οικογένεια πρώτα απ' όλα. Εντάξει, όταν έχεις εξέλιξη, γιατί εσύ από ό,τι καταλαβαίνω το παρακολουθείς από χθες, τόσο ή άλλως εσύ το ανέδειξες. Το παρακολουθούμε. Να το δούμε. Να το δούμε. Να το δούμε. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.